Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Και σήμερα το επεισόδιο μας είναι πάρα πολύ χρηστικό. Γιατί? Γιατί όλοι θέλετε να κάνετε ένα γρήγορο σνακ και να πάρετε μαζί στη δουλειά, στην παραλία, μετά το γυμναστήριο, αλλά ουσιαστικά δεν ξέρετε τι να φτιάξετε. Σήμερα η συνταγή μας είναι απλή, αλλά ουσιαστικά θα σας δώσω τον καλύτερο τρόπο για να σερβίρετε ένα wrap και να το πάρετε μαζί σας οπουδήποτε θέλετε να πάτε. Το wrap μας θα είναι πάρα πολύ γευστικό, θα έχει μέσα την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε, τον υδατάνθρακα που χρειαζόμαστε και σίγουρα όλες τις βιταμίνες που πρέπει να πάρουμε από το φαγητό μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία πολύ ωραία σος για το wrap μας. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ψάχνουμε κάθε φορά σε ένα wrap τι είναι? Η σάλτσα που θα έχουμε μέσα. Αλλά συνήθως κάνουμε την κλασική σάλτσα, μουστάρδα, μαγιονέζα και μέλι. Ωραία σάλτσα, ναι, αλλά φουλ στις θερμίδες. Χάνει όλο το νόημα το wrap του. Και εκεί πέρα που θέλουμε να κάνουμε κάτι γευστικό και υγιεινό, κάνουμε ένα πράγμα που μπορεί να είναι γευστικό, αλλά καθόλου μα καθόλου υγιεινό. Σήμερα θα σας δώσω την καλύτερη και πιο υγιεινή εκδοχή που μπορείτε να κάνετε στο wrap. Πώς? Χρησιμοποιώ φρέσκο τυρίνι βατόλιπος που μπορεί να καταναλωθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Μέσα στο wrap σας, σκέτο με ψωμί, μέσα στις συνταγές, σαλάτες, ακόμα και σκέτο. Και έχει μόλις 9% λιπαρά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει 9% λιπαρά, αλλά έχει και 11 γραμμάρια πρωτεΐνη στα 100 γραμμάρια. Πράγμα που ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει μαγιάσει γλώσσα από όλους τους διατροφολόγους που λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να καταναλώνουμε πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες γενικά μας γεμίζουν το στομάχι και χάνουμε θερμίδες και βέβαια δεν παίρνουμε κακές θερμίδες. Οπότε, 9% λιπαρά, 11 γραμμάρια πρωτεΐνες, τα βάζω όπως είναι όλα σε ένα μπλεντεράκι. Να σας πω ότι έχει και πιο light εκδοχή, τα 4% λιπαρά, άμα θέλετε να το πάτε πιο σκληροπυρηνικά. Έτσι, σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι γεύση έχει το νιβατό, να σας πω ότι είναι ένα τυρί κρέμα και έχει μια τυρένια πραγματική γεύση. Θα βάλω μέσα λιαστές ντομάτες, θα βάλω μέσα λίγο πιπεράκι και θα χτυπήσω μέχρι που το μείγμα μας να γίνει ωραίο και απαλό. Τώρα, δεν θέλω να διαλύσετε τελείως την λιαστή ντομάτα μέσα. Θέλω να υπάρχουν μικρά κομματάκια και κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Το απόλυτο dip με τα ελάχιστα λιπαρά. Και ήρθε η ώρα να στήσουμε το wrap μας. Έχω πάρει 4 αραβικές πίτες ολικής άλυσης, 1, 2, 3, 4 και ξεκινάμε με το τυρί κρέμα νιβατό μαζί με τη λιαστή. Θα πάρω και θα βάλω μία κουταλιά της σούπας στο κάθε wrap μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τι έχω κερδίσει? 5,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ήδη σε κάθε wrap βάζοντας μόνο το τυρί κρέμα νιβατό. Πρέπει να συμπληρώσω 20 γραμμάρια με 25 πρωτεΐνης. Πώς θα το κάνω αυτό? Προσθέτοντας λίγο κοτοπουλάκι. Παίρνω ένα μαχαίρι, κόβω το κοτόπουλο μου σε ωραίες φετούλες εδώ. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς κάνετε ψητό κοτόπουλο, έχουμε και εδώ πέρα link στο site μας για να δείτε ακριβώς πώς μπορείτε να το φτιάξετε. Και το βάζουμε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ, και είμαστε εντάξει. Πάμε τώρα να προσθέσουμε έξτρα υφές μέσα στο wrap μας. Γιατί θέλουμε το wrap μας να μας γεμίζει το στόμα, να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε για αρκετή ώρα. Τι θα κάνω? Θα πάρω ένα λεμόνι και θα ρίξω το ξύσμα. Γιατί το ξύσμα από λεμόνι, πιστέψτε με, λίγο μέσα στο wrap θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά που δεν θα την πιστεύετε. Τέλεια. Λοιπόν, φρέσκο κρεμμυδάκι. Γιατί μας αρέσει το φρέσκο κρεμμυδάκι, αλλά δεν θα πάρουμε το λευκό μέρος, θα πάρουμε μόνο το πράσινο. Και δεν θα το παρακάνουμε, θα κόψουμε ελάχιστο. Αυτό φτάνει και για τα 4. Το αφήνω στην άκρη. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, κοιτάξτε πόσο λίγο. Τέλεια. Μπόλικο πιπέρι. Λίγο κάπαρι. Και εδώ. Και εδώ. Και επειδή το αγγούρι το βάζουν συνήθως στις συνταγές με σάντουιτς και το βάζουν λάθος, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να το βάλετε για να κρατάει περισσότερο. Λοιπόν, βγάζουμε τη φλούδα και αρχίζουμε κόβουμε λωρίδες. Με αυτόν τον τρόπο, πιστέψτε με, το αγγούρι θα είναι τόσο ωραίο μέσα στο wrap που δεν θα το πιστεύετε. Κόβουμε όλο το γύρω-γύρω και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τα σπόρια στη μέση, γιατί τα σπόρια βγάζουν πάρα πολύ υγρασία και μετά από 5-10 λεπτάκια, σε περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε το wrap μαζί μας, να πάμε κάπου αλλού να το φάμε, θα πανιάσει και θα υγρασιάσει το wrap και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε βάζουμε μόνο περιμετρικά τα αγγούρι και προσθέτουμε στο κάθε wrap. Κοιτάξτε εδώ πόσο ενδιαφέρον άρχισε να γίνεται. Το βλέπετε? Φανταστικό. Και τελευταίο μας υλικό. Ελάχιστη ρόκα. Εδώ και εδώ. Βουαλά.
Τα λιπαρά που έχει αυτό το ραπ είναι σχεδόν μηδέν. Εντάξει, δεν είναι μηδέν, είναι λίγο παραπάνω από το μηδέν. Αλλά πιστέψτε με ότι είναι τα καλύτερα λιπαρά που μπορούμε να πάρουμε σε ένα γεύμα. Γιατί είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να πάρουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε λιγότερα. Εκτός αν φάμε καθαρό ασπράδι αυγού ή σκέτο κοτόπουλο. Και η γεύση είναι μοναδική. Τυλίγουμε τα ραπ. Και τώρα, αν θέλετε να το πάρετε μαζί σας, απλά το βάζετε σε αλουμινόχαρτο με λίγο λαδόκολα. Ή αν θέλετε να το φάτε εκείνη την ώρα, ξύλο κοπής, κόβετε στη μέση. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ωραίο που φαίνεται από μέσα. Έχει όλες τις υφές που θέλουμε. Θα συνεχίσω. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Και μόλις σε 2 λεπτά έχετε το πιο ωραίο σνακ που υπάρχει στον πλανήτη. Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω ότι αυτό αξίζει ένα συγχαρητήρια και ένα γιούχου από όλη την ομάδα μου. Τα κατάφερα πάλι και εσείς τα καταφέρετε, γιατί είναι η πιο απλή συνταγή που υπάρχει στον κόσμο. Σας απέδειξα μόλις ότι με λίγα υλικά και πολύ πολύ αγάπη μπορείτε να φτιάξετε το πιο νόστιμο σνακ ή και γεύμα και βέβαια πάρα πολύ υγιεινά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, μην ξεχάσετε να κάνετε αυτά τα υπέροχα ράπια να τα πάρετε μαζί στη δουλειά, στο γυμναστήριο, στην παραλία ή όπου αλλού πάτε. Φιλάκια πάρα πολλά, ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Να το πάρω, σας πειράζει? Όχι, ε. Σιγά μην τα αφήσω.